αυτό το σημαντικότατο Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ περίεργο. Από τη μία, σήμερα η Παρασκευή είναι πάρα πολύ ωραία. Η Σελήνη είναι στον Τοξότη, μπορεί να κάνουμε σχέδια για ταξίδια, επαφές, συμφωνίες είναι σημαντικές. Από αύριο όμως περνάει στον εγώ καιρο. Το Σαββατοκύριακο αυτό χάνουμε το μέτρο κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή η Αφροδίτη και ο Δίας κάνουν δυσαρμονική γωνία. Δεν είναι δυσαρμονία, είναι όμως μια όψη η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερβολές πάνω σε θέματα βεβαίως της πολιτικής κτλ. Είναι φυσικό. Έτσι λοιπόν για τους κρυούς, σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, να ρυθμίσετε υποθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές και θυμηθείτε ότι από την επόμενη εβδομάδα ο Άρης, δικός σας κυβερνήτης, πάβει την ανάδρομη πορεία του, περνάει σε ορθή φορά και έτσι σχέσεις και συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Σαββατοκύριακο είναι πιεστικό με τα επαγγελματικά και κοινωνικά σας θέματα. Προσπαθήστε να ρυθμίσετε υποθέσεις, ενώ αν είστε γεννημένοι μετά τις 7 με 9 του μηνός, είναι πολύ καλό Σαββατοκύριακο με μία δόση υπερβολής. Ή των τελευταίων ημερών είστε σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Για τους Ταύρους μας, δικό σας κυβερνήτης η Αφροδίτη, η οποία κάνει διάφορα τσαλιμάκια, αποφύγετε μυστικές επαφές που ίσως να μην ξέρετε πού οδηγούν. Το Σαββατοκύριακο είναι σημαντικότατο για να έρθετε σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, να γράψετε, να επικοινωνήσετε. Γενικά είναι ένα καλό Σαββατοκύριακο για εσάς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνετε λάθη. Για τους διδύμους, είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα σήμερα. Θα ασχοληθείτε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Σάββατο και Κυριακή μπορεί να υπάρξει μια πίεση εξαιτίας των υποχρεώσεων που μπορεί να έχετε αυτόν τον καιρό, που μπορεί να έχουν σχέση με πρόσωπο του περιβάλλοντός σας, μπορεί να πιεστείτε πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με την εργασία, ακόμα και με την υγεία σας, την οποία πρέπει να προσέχετε. Ενώ έχετε πολλές ειδήσεις, μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα, ο Ερμής είναι στο δικό σας ζώδιο, σημαίνει ότι θα είστε αρκετά επικοινωνιακοί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από την επόμενη εβδομάδα που έρχεται ο ήλιος στο δικό σας ζώδιο, θα έχετε πολλές εξελίξεις και στην προσωπική αλλά και στην επαγγελματική σας ζωή. Για τους γλυκούς καρκίνους μας τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Από τη μία σήμερα θα ασχοληθείτε με τη δουλειά. Σαββατοκύριακο όμως η Σελήνη απέναντι από το ζώδιό σας είναι σαν να έχετε λίγο προσωπική πανσέλινο με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Ενδεχομένως να έχετε μία πίεση. Επαγγελματική ζωή και κοινωνική η οποία σας φορτίζει αν είστε γεννημένοι γύρω στις 8 του μηνός. Ενώ αν είστε από τις 9, 10 και μετά, να ξέρετε ότι για ένα μήνα ολόκληρο θα σας λέω ότι αδράξτε ευκαιρίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι οποίες μπορεί να δείξουν μια σταθεροποίηση και των προσωπικών σας σχέσεων, αλλά και γενικά σε όλα αυτά τα όνειρα που κάνατε όλο αυτό τον καιρό μπορεί τώρα να πραγματοποιηθούν. Βέβαια, οι οικογενειακές καταστάσεις επανέρχονται για να επιληθούν. Τα γλυκά μας λιοντάρια, τα οποία από την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι σε μία άλλη καλύτερη διάθεση, θα θέλετε να δείτε φίλους, αγαπημένα πρόσωπα, έχετε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η Παρασκευή είναι μία πάρα πολύ καλή μέρα για να έρθετε πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα. Έχετε ατελείωτα πηγενέλα πολλές υποχρεώσεις, ενώ Σαββατοκύριακο ίσως είναι πιο πιεστικό, ίσως πρέπει να ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα, υποχρεώσεις βλέπω ουσιαστικά. Ενώ αν είστε γεννημένοι 9 με 11 του μηνός, η Αφροδίτη κάτι καλό λέει για σας. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε, έχετε επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, η συναισθηματική σας ζωή μοιάζει καλύτερη, αλλά οι οικογενειακές υποθέσεις δεν πάβουν να σας απασχολούν. Οι Παρθένοι μας, οι οποίοι από την επόμενη εβδομάδα θα δουν ένα οικονομικό θέμα να εξελίσσεται, είτε θετικά είτε αρνητικά, είστε σε μια φάση.